Αλληλούια, τι υπέροχο Κύριο αγαπάμε. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε ο λαός του Κυρίου και η υιοθεσία του Κυρίου μας δίνει μια υπέροχη και μοναδική χαρά μέσα στην καρδιά μας και είναι η ώρα να διακηρύξουμε ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπάνε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον υπέροχο Θεό γιατί είναι πιστός και αληθινός στο Λόγο Του, στη Διαθήκη Του και στην Άγια Χάρη Του. Γι' αυτό ας ετοιμαστούμε να ταξιδέψουμε στο ταξίδι της πίστης και να πάρουμε τη σοφία και το Λόγο του Θεού, γιατί είναι σημαντικό στις εποχές που ζούμε να κατανοήσουμε πιο καλά τη σοφία του Θεού, την αλήθεια του Θεού και να περπατήσουμε κατά το Πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Γιατί σίγουρα στις εποχές που ζούμε δύο πράγματα θα γίνουν. Ο Θεός θα ανοίξει το καλύτερο και ανοίγει το πιο μεγάλο σχέδιό Του για τους τελευταίους χρόνους, ώστε να έρθει ένας καρπός που να μείνει και η Εκκλησία να συναντήσει τον Κύριο, αλλά απ' την άλλη μεγάλα αδεινά και μεγάλες δυσκολίες θα έρθουν στον κόσμο, διότι η αμαρτία πληθαίνει και είναι ένα ξεχύλισμα της αμαρτίας και πολλά πράγματα θα κλείσουν και θα είναι δύσκολα στην ανθρωπότητα, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε να περπατήσουμε με πίστη, με την αλήθεια του Θεού και η αλήθεια θα ελευθερώσει τη ζωή μας και άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό θα πάρουμε το Λόγο του Θεού και θα πάρουμε τη σοφία του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσουμε να κτίσουμε οικοδομή στην πίστη και στο πνεύμα μας. Για να περπατήσουμε διαφορετικά από ό,τι περπατάνε οι άνθρωποι. Και αυτή είναι η διαφορά ενός χριστιανού αναγεννημένου με έναν άνθρωπο μη αναγεννημένο. Ότι πρέπει να περπατάμε διαφορετικά, να σκεφτόμαστε διαφορετικά, να βλέπουμε διαφορετικά, να μιλάμε διαφορετικά και να πιστεύουμε διαφορετικά. Και αυτή η διαφορετικότητα είναι η χάρη του Θεού που ήρθε στη ζωή μας και η δικιά μας πλευρά να τη βάζουμε σε πράξη την πίστη μας για να μπορούμε να ζούμε ως λαός του Θεού και καμία πληγή δεν θα έχει εξουσία πάνω μας. Ευλογημένη θα είναι η είσοδό μας και η έξοδό μας. Το αίμα του Χριστού είναι προστασία και εγγύηση στη ζωή μας. Και για τα σπίτια μας και για το περπάτημά μας και για το λαό του Κυρίου υπάρχει δύναμη στο αίμα του Χριστού. Γι' αυτό λέει και η προφητεία της Αποκάλυψης ότι οι άγιοι των τελευταίων εποχών ενίκησαν το διάβολο με το αίμα του Αρνίου, με το λόγο της πίστης και δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι θανάτου. Γι' αυτό είναι οι εποχές να αναπτύξουμε μια υπέροχη πίστη που έχει σοφία, έχει γνώση, έχει επίγνωση και έχει πραγματικά την χάρη του Θεού για να ξέρουμε πώς να κινηθούμε και να στηρίζει ο Θεός την πίστη μας. Γιατί σίγουρα η Γραφή λέει ότι υπάρχει χρόνος για το κάθε τι στη ζωή μας. Και είναι σημαντικό με τη σοφία να βρούμε τον χρόνο του Θεού, να εμπιστευτούμε τον χρόνο του Θεού και να αναπαυτούμε στον χρόνο του Θεού. Γι' αυτό καθένας καλείται να βρει δια του Αγίου Πνεύματος το χρόνο του Θεού στην καθημερινότητά του και στο περπάτημά του. Και έτσι απλά τι σημαίνει ο χρόνος του Θεού, να βρούμε αυτό που στηρίζει ο Θεός στην πίστη μας. Γιατί πολλά πράγματα ο Θεός δεν τα στηρίζει, αλλά υπάρχουν πράγματα που τα στηρίζει ο Θεός. Ό,τι το στηρίζει ο Θεός μπορεί να ζήσει. Ό,τι δεν το στηρίζει ο Θεός θα πέσει, θα κοπεί. Γι' αυτό καλούμαστε να βρούμε δια του Αγίου Πνεύματος και δια του Λόγου του Θεού το χρόνο, το θέλημα και το σχέδιο του Θεού για να μπορούμε να ησυχάσουμε στη γη και σένα. Γι' αυτό σε όλη τη γη της Αιγύπτου ήρθε η πληγή, ήρθε η μάστιγα, στη γη και σένα ήρθε χάρη και προστασία από το Θεό. Γι' αυτό σαν λαός του Θεού πρέπει να εμπιστευτούμε την αλήθεια του Θεού ότι είμαστε η γη του Θεού, είμαστε το θέλημα του Θεού για να μπορούμε να ησυχάσουμε πάνω στο Λόγο και στην χάρη του Κύριου κατά πάντα στη ζωή μας. Και θα δούμε στη Ρωμαίους το 9 κεφάλαιο και στο 1 εδάφιο. Αλληλούια! Θα δούμε στην Εβραίους το 9 κεφάλαιο και στο 1 εδάφιο να δούμε τι θα μας πει το Άγιο Πνεύμα λιγάκι. Και σήμερα το μήνυμά μας έχει ένα σκοπό.
να μιλήσουμε για την οδηγία και τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας, να μιλήσουμε. Να καταλάβουμε τι είναι η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί στους χρόνους που ζούμε δεν μπορούμε να περπατήσουμε αν δεν καταλάβουμε τη μαρτυρία του Πνεύματος. Και να δούμε το 9 εδάφιο στη Ρωμαίος, το πρώτο εδάφιο στο 9 κεφάλαιο. Σας λέω αλήθεια εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχοντας τη συνείδησή μου να συμμαρτυρεί μαζί μου με επιβεβαίωση από το Άγιο Πνεύμα. Και τι λέει εδώ πέρα ο Παύλος, λέει σας λέω την αλήθεια. Και εμείς πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια έχω μέσα, λέει, τη συμμαρτυρία του Αγίου Πνεύματος και τη συνείδησή μου. Τι είναι η συνείδηση, είναι η φωνή του εσωτερικού ανθρώπου που μας βεβαιώνει ότι πάμε καλά και ακολουθούμε την αλήθεια. Και απ' την άλλη το Άγιο Πνεύμα βεβαιώνει μέσα στην καρδιά μας και στη συνείδησή μας ότι περπατάμε με την αλήθεια, ακολουθούμε την αλήθεια και στεκόμαστε στην αλήθεια. Αλληλούια! Τι χρειαζόμαστε, την μαρτυρία της συνείδησης και την μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας χρειαζόμαστε. Για να μπορούμε να περπατήσουμε με την αλήθεια, γιατί ζούμε στην εποχή που υπάρχει τεράστια πλάνη και ψέμα στον κόσμο. Και το ψέμα είναι ψέμα είναι. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το ψέμα και την αλήθεια αν το Άγιο Πνεύμα δεν συμμαρτυρεί μέσα στην καρδιά μας για να μπορούμε να έχουμε την εσωτερική μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος στο πνεύμα μας. Και όταν έχουμε την μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, ακολουθούμε την αλήθεια. Η αλήθεια θα μας ελευθερώσει, το ψέμα θα σκλαβώσει. Δύο πράγματα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι σήμερα το ψέμα έχει μια επικάλυψη ότι είναι αλήθεια. Και ο κόσμος δεν μπορεί να γνωρίσει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα, διότι δεν έχει την εσωτερική μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, για να μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τον Θεό μέσα στη ζωή του. Χαλελούγια! Γι' αυτό θα δούμε ένα ωραίο κομμάτι μέσα της πράξης των Αποστόλων. Όταν ο Παύλος ήταν στη Μακεδονία με το Σίλα, έγινε ένα περιστατικό. Είναι πράξης 16 κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο. Και ενώ πορευόμασταν στην προσευχή μας, συνάντησε κάποια δούλη που είχε ένα πνεύμα πίθωνα, η οποία δίνε πολύ κέρδος στους κυρίους της, ασκώντα μαντία. Ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους με το Σίλα, κηρύττει για τον Χριστό και τους ακολουθεί μια γυναίκα που είχε επάνω της ένα μαντικό πνεύμα, ένα κακό πνεύμα. Δεν έχει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά προσέξτε τι γίνεται, αυτή που έχει το μαντικό πνεύμα, λέει το πνεύμα του πίθωνα. Τι σημαίνει το πνεύμα του πίθωνα? Έφερε το ψέμα ως αλήθεια. Και δεν έλεγε κακά πράγματα για τον Παύλο και τον Σίλα, έλεγε καλά πράγματα. Αλλά είχε το πνεύμα του ψεύδους, του πίθωνα. Και προσπαθούσε με αυτό το πράγμα να δημιουργήσει μια πλάνη. Για να το συνεχίσουμε εδώ. Αυτοί ακολουθώντας τον Παύλο και εμάς έκραξε λέγοντας, οι άνθρωποι αυτοί είναι δούλοι του ύψης του Θεού, οι οποίοι κηρύττουν σε εμάς δρόμος σωτηρίας. Και επενούσε τον Παύλο με το Σίλα ότι είναι άνθρωποι του Θεού και κηρύττουν ο δρόμος σωτηρίας. Αυτό που φαίνεται είναι πολύ ωραίο. Τι κάνει το πνεύμα του πίθωνα, παίρνει το ψέμα και το προβάλλει ως αλήθεια. Γιατί αυτή η μαρτυρία δεν ερχόταν από το Άγιο Πνεύμα το καθαρό. Για να έχεις μια καθαρή επίγνωση για την αλήθεια πρέπει να σε φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Και τι έγινε τώρα στο 18. Και αυτό το έκανε για πολλές ημέρες. Για πολλές ημέρες ακολουθούσε τον Παύλο με το Σίλα και έλεγε αυτά τα λόγια. Και όσοι ήταν εκεί στις συναντήσεις που έκανε ο Παύλος είχαν πιστεί ότι αυτή η γυναίκα μεταφέρει κάτι αληθινό γιατί ο Θεός είναι κοντά της. Προσέξτε. Ο δε Παύλος θεωρώντας το βάρος και καθώς γύρισε προς τα πίσω είπε στο πνεύμα «Σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτή
και βγήκε έξω την ίδια εκείνη η ώρα. Ο Παύλος μέσα του λέει είχε βάρος, ταραζότανε. Τι σημαίνει ταραζότανε? Η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος που είχε μέσα του τον έκανε να μην αναπάβεται σε αυτά τα λόγια. Γι' αυτό στις εποχές που ζούμε πολλά πράγματα θα έρχονται που έχουν μια καλή μορφή. Το θέμα είναι μέσα στην καρδιά μας τι μας κάνει και αναπαυόμαστε και τι μας κάνει και ταραζόμαστε. Γιατί για τα μάτια μπορεί να φαίνεται καλό ή για τη σκέψη. Αλλά η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος έκανε τον Παύλο να μην αναπαύεται. Και πρόσταξε στο όνομα του Ιησού Χριστού αυτό το πνεύμα να βγει και βγήκε από αυτή τη γυναίκα. Και αποδείχθηκε ότι δεν ήταν το Άγιο Πνεύμα που είχε αυτή τη μαρτυρία. Αλληλούια! Γι' αυτό σήμερα ζούμε στην εποχή της πλάνης. Το πνεύμα του πίθωνα παίρνει το ψέμα και το συστήνει ως αλήθεια. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε αν η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι στην καρδιά μας. Δεν είναι στην πίστη μας. Δεν είναι στο πνεύμα μας. Δεν μπορούμε. Αλλά ο Θεός τι κάνει, μας χαρίζει τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Να μπορεί να οδηγεί τη ζωή μας πνευματικά καθημερινά. Και αυτό αναπτύσσεται καθώς προσευχόμαστε στο Θεό και εξητάμε να περπατάμε κατά το Πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Αλληλούια! Γι' αυτό ο Παύλος ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού που δεν περπατούσε με αυτά που βλέπαν τα μάτια του, αλλά περπατούσε με βάση την πίστη. Και η πίστη είναι το τι λαμβάνεις από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ο Θεός μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα και να λαμβάνουμε στη ζωή μας οδηγία. Και όταν λαμβάνουμε οδηγία, κανένας δεν μπορεί να σταματήσει την οδηγία του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να κλείσει αυτό που ανοίγει ο Θεός. Και πρέπει να λαμβάνουμε στην καρδιά μας την οδηγία του Θεού, γιατί στους χρόνους που ζούμε οι πολλοί θα πλανηθούν. Γι' αυτό λέει η Γραφή, μεγάλη οδός που οδηγεί στην απώλεια. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι πολλοί θα πάνε στο λάθος, θα πάνε. Εμείς δεν πρέπει να παρασυρθούμε από την πλάνη, πρέπει να ακολουθούμε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι πρέπει ο καθένας να αναγεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα και από το Λόγο του Θεού, για να μπορεί να έχει τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του. Για να το συνεχίσουμε. Στο 19, και όταν οι Κύριοι της είδαν ότι βγήκε από μέσα της η ελπίδα του κέρδους τους, πιάνοντας τον Παύλο και το σύνο τους έσαιραν στην αγορά προς τους άρχοντες. Και κάποιοι άνθρωποι μέσα από αυτή τη μαντεία της γυναίκας βγάζαν χρήματα. Γι' αυτό σήμερα έχει γεμίσει η ανθρωπότητα από μάντες, μέντιουμ, που έχουν μια ψεύτικη προφητεία. Και τα μέντιουμ τι κάνουνε? Προσπαθούν να κάνουν το ψέμα την αλήθεια και βγάζουν χρήματα, βγάζουν. Αλληλούια, ψεύτικη προφητεία, ψεύτικη μαντεία, ψεύτικη πληροφορία. Και κάποιοι βγάζαν από το ψέμα χρήματα, βγάζαν. Αλληλούια, γι' αυτό ο Θεός μας δίνει το Λόγο Του για να μπορούμε να καταλάβουμε τη σοφία Του στο 20. Και φέρνοντάς τους προς τους στρατηγούς είπαν, αυτοί οι άνθρωποι που είναι οι Ιουδαίοι αναταράσσουν την πόλη μας και διδάσκουν έθιμα που δεν είναι σε εμάς επιτρεπτό να παραδεχόμαστε ούτε να τα πράττουν, παιδί είμαστε Ρωμαίοι. Και ο όχλος όρμησε μαζί εναντίον τους και οι στρατηγοί σκίζοντας τα ημάτια τους πρόστασαν να τους ραβδίσουν και αφού τους έδωσαν πολλούς ραβδισμούς τους έβαλαν σε φυλακή δίνοντας παραγγελία στον δεσμοφύλακα να τους φυλάτε με ασφάλεια. Ο οποίος μία και πήρε τέτοια παραγγελία τους έβαλε στην εσωτερική φυλακή και έκλεισε τα πόδια τους στο ξύλο και τους βάλανε τον Παύλο και τον Σύλλα μέσα στη φυλακή. Όχι απλά τους βάλανε στη φυλακή, τους ραβδίσανε, τους μαστιγώσανε, διωχτήκανε διωγμό και εναντίωση για την πίστη στο Χριστό και για την αλήθεια. Γι' αυτό η αλήθεια δεν είναι εύκολα αποδεχτή. Έχει εναντίωση η αλήθεια. Δεν περνάει εύκολα η αλήθεια. Υπάρχει σύγκρουση για να περάσει η αλήθεια. Δεν μπορεί ο κόσμος εύκολα να δεχτεί την αλήθεια.
αν ο Θεός δεν προετοιμάσει την καρδιά τους με την προσευχή μας. Μόνο η προσευχή μπορεί να προετοιμάσει τις καρδιές των ανθρώπων να δεχτούν την αλήθεια. Γιατί όταν οι μεγάλες μάζες δέχονται το ψέμα ως αλήθεια, είναι δύσκολο να δεχτούν ένα άλλο κομμάτι ως αλήθεια. Αλλά μόνο με την προσευχή και την πίστη στο Θεό μπορούμε να επιτρέψουμε στον Κύριο να προετοιμάσει τις καρδιές των ανθρώπων για να περάσει η αλήθεια. Και να έρθει η αλήθεια ενάντια στο πνεύμα της μαντίας και του ψεύδους. Ενάντια στο πνεύμα του πίθωνα που πείθει ότι το ψέμα είναι η αλήθεια. Αλληλούια. Και βρεθήκαν οι Απόστολοι του Κύριου μας στη φυλακή. Βρεθήκαν. Έλαντε που ο Κύριος είναι πιστός να ελευθερώνει τα παιδιά του όμως. Είναι πιστός το να ελευθερώνει το λαό του. Και καθώς βρεθήκαν μέσα στη φυλακή έγινε κάτι. Ο Παύλος και ο Σύλλας προσευχόντουσαν στο Θεό. Δεν δηλιάσανε, δεν υποταχτήκανε. Δεν μπήκε μέσα ο φόβος, η δηλία, η αδυναμία. Αλλά σταθήκανε με πίστη και λένε «Κύριε, σε ευχαριστούμε». Και αν είμαστε μέσα στη φυλακή, εσύ θα μας ελευθερώσει, το πιστεύουμε. Πώς κάνανε οι τρεις παιδες τον προφήτη Δανίλ. Λέει «Βασιλιά, εμείς δεν προσκυνάμε το διατάγμα σου. Ό,τι και να μας κάνεις, εμείς δεν το προσκυνάμε. Και πιστεύω ότι ο Θεός είναι μαζί μας, θα μας ελευθερώσει. Και αν δεν μας ελευθερώσει, πάλι δεν το προσκυνάμε». Πίστη στο ζωντανό Θεό. Τι χρειάζεται ο κόσμος? Καθαρή πίστη στο Θεό. Αγνή πίστη. Και ο Θεός είναι πιστός στην πιστότητά του. Δεν μπορεί να αναιρέσει τον εαυτό του την πίστη του με τίποτα. Είναι πιστός στο να ελευθερώνει τον άνθρωπο, γιατί η ελευθερία είναι ένα αγαθό του Θεού. Και το πνεύμα της πλάνης θέλει να κλέψει την ελευθερία από τον κόσμο και να δημιουργήσει ένα ζυγό εχμαλωσίας και ψεύδους. Αλλά ο Κύριος είναι πιστός, αληθινός, στο να ελευθερώνει το λαό του και τα παιδιά του. Για να το δούμε και στο 25. «Και κατά τα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σύλλας, καθώς προσευχόντουσαν, υμνούσαν το Θεό και τους άκουγαν με προσοχή φυλακισμένοι». Τα μεσάνυχτα, στο κέντρο του σκοταδιού. Σήμερα η ανθρωπότητα ζει στο κέντρο του σκοταδιού, ζούμε στην Αποκάλυψη. Υπάρχει τεράστιο σκοτάδι στον πλανήτη. Και τι κάνανε οι Απόστολοι? Προσευχόντουσαν στον Θεό. Τι πρέπει να κάνει ο λαός του Θεού? Να επενδύσει στην προσευχή ημέρα και νύχτα. Γιατί η προσευχή είναι το μεγαλύτερο δώρο και η μεγαλύτερη δύναμη που έχει ο άνθρωπος. Και πρέπει να μπει σε πράξη η προσευχή, για να μπορεί να δουλέψει η προσευχή. Και τι κάνανε? Αρχίσαν και προσευχόντουσαν και τους άκουγαν και οι άλλοι φυλακισμένοι. Και κάναν κάτι διαφορετικό που δεν κάνανε οι άλλοι φυλακισμένοι. Όλοι οι άλλοι φυλακισμένοι ήταν σε μια αδράνεια, σε μια ητοπάθεια στην κατάσταση. Αυτοί κάναν κάτι άλλο. Δοξάζαν το Θεό, υψώναν το Θεό και ομολογούσαν το ποιος είναι ο Θεός. Κάναν κάτι διαφορετικό με την πίστη. Γι' αυτό εμείς καλούμαστε να κάνουμε κάτι διαφορετικό με την πίστη στην κοινωνία. Δεν καλούμαστε να κάνουμε ό,τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Αλληλούια! Γιατί ξέρουμε ότι ζούμε στο κέντρο του σκοταδιού ζούμε. Τα μεσάνυχτα σημαίνει όλοι κοιμούνται. Υπάρχει πνευματικός ύπνος στον πλανήτη. Γιατί το πνεύμα της πλάνης δημιουργεί νησταγμό και ύπνωση, αδράνεια. Αδρανούν οι άνθρωποι, είναι ακηδεία στη ζωή τους. Και πρέπει ο λαός του Θεού να προσεύχεται ημέρα και νύχτα, για να μπορεί ο Θεός να φανερώσει την πιστότητά του ενάντια στο ψέμα. Γιατί ο εχθρός δεν είναι ο άνθρωπος, είναι το ψέμα είναι. Ο εχθρός του Θεού είναι το ψέμα, δεν είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αγαπητός, αλλά ο εχθρός είναι το ψέμα είναι. Και όταν το ψέμα φύγει από τον άνθρωπο, ελευθερώνει τον άνθρωπο. Στην ουσία πλάνη σημαίνει το ψέμα, πιστεύω το ψέμα. Το ψέμα γίνεται η αλήθεια στη ζωή του ανθρώπου, είναι πλάνη. Γι' αυτό το ωραίο κομμάτι μας το ξεσκεπάζει τόσο όμορφο αυτό. Δηλαδή να βλέπεις μια γυναίκα να λέει ωραία πράγματα για το λαό του Θεού. Ότι αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού, αυτοί κηρύττουν οδό σωτηρίας,
αλληλούια στον Κύριο, ωραία πράγματα. Αλλά ο Παύλος δεν αναπαυόταν. Γιατί είχε τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν προσευχόμαστε, θα χάσουμε την οδηγία του Πνεύματος. Και τότε θα δημιουργηθεί ύπνος στη ζωή μας. Στην ουσία η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος μας κρατάει άγρυπνους. Και ο Θεός θέλει μέρα και νύχτα να έχουμε τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Διαφορετικά η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος θα γίνει ένα πράγμα σπάνιο. Θα χαθεί από τη ζωή των χριστιανών. Και τότε δημιουργείται ύπνος, πιστεύω το ψέμα. Όταν η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος είναι κάτι καθημερινό στη ζωή μας, δεν μπορεί να μας κυριαρχήσει το ψέμα και η ύπνος. Αλλά έχουμε, λέει, τις αισθήσεις άγρυπνες. Αλληλούια, άγρυπνες τις έχουμε. Και τότε θα καταλάβουμε τι είναι η αλήθεια και τι είναι ψέμα. Ας και αν φαίνεται καλό ή ακούγεται καλό. Το θέμα είναι το Άγιο Πνεύμα τι λέει στην καρδιά μας. Τι βάζει στην καρδιά μας το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ο κάθε χριστιανός καλείται να ακολουθήσει την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέει ο Χριστός όταν θέλουμε να μιλήσουμε στον Πατέρα να μπούμε στο ταμείο μας. Να αποχωριστούμε από τα πάντα και να μιλήσουμε στο Θεό. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι ένα ταμείο, ένας αποχωρισμός από τον κόσμο, να μιλήσουμε στο Θεό. Η προσωπική μας επαφή είναι ένα ταμείο, αποχωριζόμαστε από τον κόσμο, να μιλήσουμε στο Θεό. Γιατί στο Θεό πρέπει να Του μιλάμε σε περιβάλλον ησυχίας και ανάπαυσης. Να κρατάμε το Σάββατο, την ανάπαυση στη ζωή μας. Και ο Θεός μέσα στην ανάπαυση μας ακούει. Γιατί ο Θεός είναι η πηγή της ανάπαυσης. Και εμείς δημιουργούμε ένα περιβάλλον ανάπαυσης και ελευθερίας μέσα στο περιβάλλον του ψεύδους και της αιχμαλωσίας. Και τότε ο Κύριος μας ακούει. Για να το συνεχίσουμε στο 26. Και ξαφνικά έγινε ένας μεγάλος σεισμός ώστε σαλεύτηκαν τα θεμέλια του δεσποτηρίου και άνοιξαν αμέσως όλες οι θύρες και λύθηκαν από όλους τα δεσμά. Και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και συνταράχθηκε εκείνος ο τόπος. Έγινε όχι φυσικός σεισμός, πνευματικός σεισμός. Και αυτομάτως τι έγινε, λυθήκαν από όλους τους δεσμίους τα δεσμά από όλους. Ήρθε ελευθερία επάνω τους ήρθε. Αλληλούια, ήρθε ελευθερία επάνω τους ήρθε. Δόξα στον Κύριο, ήρθε ελευθερία επάνω τους ήρθε. Γιατί ο Θεός θέλει να κάνει ένα σεισμό πνευματικό να κάνει. Όχι έναν φυσικό σεισμό, γιατί ο φυσικός σεισμός φέρνει καταστροφή. Έναν πνευματικό σεισμό να κάνει. Και τότε λυθήκαν όλα τα δεσμά και ήρθε ελευθερία. Αλληλούια, τι ωραίος τρόπος είναι να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Είναι ο τρόπος της πίστης, ο τρόπος της προσευχής. Και τότε ο Θεός είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Και αυτομάτως κατέβηκε και όλοι οι άλλοι δέσμοι εκπλαγήκανε. Ξαφνικά φύγανε χειροπέδες από πάνω τους. Και αισθανθήκαν ελευθερία. Όπου κατεβαίνει ο Θεός δημιουργεί ελευθερία. Ό,τι κλέβει την ελευθερία δεν είναι ο Θεός. Απλά πράγματα είναι. Όπου κατεβαίνει ο Θεός δημιουργείται ελευθερία. Όπου αποτραβιέται ο Θεός δημιουργείται σκλαβιά. Η αλήθεια δεν περνάει εύκολα στον κόσμο. Οι άνθρωποι πολεμάνε την αλήθεια. Γιατί ο διάβολος πολεμάει την αλήθεια χρησιμοποιώντας τον άνθρωπο. Και ο διάβολος παίρνει το ψέμα και το συστήνει ως αλήθεια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να περπατάμε κατά τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί μέσα μας είναι ο Θεός. Η οδηγία Του είναι μέσα μας. Γι' αυτό όταν σωθήκαμε, αισθανθήκαμε υπερφυσική χαρά στη ζωή μας. Η μαρτυρία του Θεού μέσα μας. Και ο Θεός είπε τώρα είστε δικοί μου, είστε παιδιά μου. Η μαρτυρία Του έφερε χαρά στην καρδιά μας. Και κάθε φορά που καλούμαστε να ακολουθήσουμε την οδηγία του Θεού μας δίνει χαρά μέσα μας. Αλλά υπάρχει μια σύγκρουση με το φόβο υπάρχει. Αλληλούια, γι' αυτό στους τελευταίους χρόνους δεν θα χαθεί ο φόβος από τον κόσμο, θα μεγαλώσει.
γιατί θα γίνουν πολλά δύσκολα πράγματα στον κόσμο, λόγω ότι η αμαρτία έχει μεγαλώσει σε όλο τον πλανήτη και το στοιχείο του φόβου θα μεγαλώνει. Αλληλούια! Θα μεγαλώνει. Και εμείς καλούμαστε μέσα στα μεσάνυχτα να προσευχόμαστε, όπως ο Παύλος και ο Σύνας, που εξαιτίας της αλήθειας μπήκανε φυλακή. Γι' αυτό η αλήθεια που υπηρετούμε πολλές φορές θα μας απομονώσει από τον κόσμο. Θα γίνουμε κάτι διαφορετικό για τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί εύκολα να δεχτεί με χαρά την αλήθεια. Γι' αυτό καμιά φορά πας με χαρά να πεις την αλήθεια για μέσα απογοητεύσει. Είναι τόσο κλειστές οι καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να προσευχόμαστε στο Θεό. Η προσευχή είναι το α και το ω στη ζωή μας. Να μην χάσουμε την προσευχή, διότι θα νιστάξουμε και θα πιστέψουμε το ψέμα. Αλληλούια! Πρέπει να μάθουμε να κρατάμε την προσευχή και τότε η οδηγία του Αγίου Πνεύματος θα είναι ισχυρή στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ό,τι εγώ ανοίγω, κανένας δεν το κλείνει. Ό,τι εγώ κλείνω, κανένας δεν μπορεί να το ανοίξει. Αλληλούια! Γι' αυτό καλούμαστε να περπατήσουμε στην αλήθεια του Θεού που θα μας δώσει χάρη, θα μας δώσει ευλογία και να περπατήσουμε στη χάρη του Κυρίου και στην ευλογία του Κυρίου κατά πάντα. Έτσι, δόξα στον Κύριο. Για να συνεχίσουμε στο 27. Και όταν ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και είδε ανοιγμένες τις θύρες της φυλακής, έσαιρε μία μάχαιρα και πρόκειτο να αυτοθανατωθεί νομίζοντας ότι οι δέσμοι είχαν φύγει. Και ξαφνικά από το θόρυβο τον πνευματικό δεσμοφύλακας ξύπνησε. Και νόμισε ότι φύγαν όλοι οι φυλακισμένοι, αλλά δεν είχαν φύγει. Και πήρε μια μάχαιρα, λέει, και να αυτοκτονήσει, να θανατώσει τον εαυτό του. Γιατί σου λέει τώρα τι είναι αυτό που έγινε, φύγαν οι φυλακισμένοι, θα με τιμωρήσουν, θα με θανατώσουν. Αλλά δεν είχαν φύγει, γιατί ο Θεός δεν επιθυμεί τον θάνατο του ανθρώπου. Αλληλούια! Είχαν μείνει όλοι οι φυλακισμένοι εκεί, παρόλο που φύγαν τα δεσμά. Συνήθως στις φυλακές όταν βρουν μια τρύπα οι φυλακισμένοι φεύγουν όλοι. Ή άνοιξε μια πόρτα. Εκεί δημιουργήθηκε άνοιγμα αλλά δεν έφυγε κανένας. Δηλαδή τα πράγματα του Θεού είναι λιγάκι αντίθετα με τη λογική μας. Σκεφτείτε. Όλοι οι φυλακισμένοι ψάχνουν μια τρύπα για να φύγουν. Ανοίξαν οι χειροπέδες, ανοίξαν οι πόρτες και δεν έφυγε κανένας. Αλληλούια! Γιατί ο Θεός κάνει διαφορετικά πράγματα από ό,τι εμείς σκεφτόμαστε, πιστεύουμε, ομολογούμε, γιατί είναι αντίθετα με τη λογική και την αντίληψή μας. Γιατί όμως ο Θεός τα κάνει αντίθετα? Για να μας μάθει και εμείς να τα βλέπουμε αντίθετα. Αν εμείς τα βλέπουμε όλα όπως τα βλέπουν όλοι οι άνθρωποι, τότε ποια είναι η διαφορά? Δεν έχουμε καμιά διαφορά. Εμείς πρέπει να τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Και ο κάθε άνθρωπος να ρωτάει το Θεό μέσα του τι γίνεται. Και το μέσα μας είναι πάντα καλό για το Θεό, είναι πάντα αγαθό είναι. Δεν πρέπει να χάσουμε το μέσα μας, να μην το χάσουμε. Πρέπει το μέσα μας να είναι δυνατό, να είναι ισχυρό μέσα μας. Το πιο καλό κομμάτι είναι μέσα μας, δεν είναι εξωτερικά. Όταν το μέσα μας είναι δυνατό, θα αλλάξει και τα εξωτερικά πράγματα. Αν κοιτάμε μόνο τα έξω και όχι το μέσα, θα κλείσουν και τα έξω πράγματα. Αλληλούια! Το μέσα μας πρέπει να κρατάμε δυνατό. Αλληλούια! Αν το μέσα μας είναι δυνατό, ο Κύριος είναι κοντά μας. Ο Κύριος μας οδηγεί. Ο Κύριος μας ελευθερώνει. Ο Κύριος μας κατευθύνει. Για να μπορούμε να περπατήσουμε κατά τη σοφία και την οδηγία του Κυρίου στη ζωή μας. Και ξέρετε, ο Παύλος και ο Σύνας μπήκαν στη φυλακή γιατί ο Παύλος έβγαλε ένα κακό πνεύμα από το πνεύμα του πίθωνα από μια γυναίκα. Και γιατί λέει το πνεύμα του πίθωνα? Και αυτή η γυναίκα είχε μια ομολογία ότι ο Παύλος και ο Σύνας είναι άνθρωποι του Θεού, αλλά είχε ένα δαιμονικό πνεύμα. Τι είναι το πνεύμα του πίθωνα? Σε πείθει. Ότι το ψέμα είναι αλήθεια. Πειθώ. Γι' αυτό σήμερα το πνεύμα του πείθωνα είναι σε πολλούς ανθρώπους και πείθει με τα λόγια τους.
Μπορεί να δεις πολιτικούς να πείθουν με το λόγο τους, γιατί έχουν από πίσω τους το πνεύμα του πείθωνα. Και πείθουνε και περνάνε το ψέμα. Και μετά αποδεικνύεται ότι είναι ψέμα αυτό, δεν είναι αλήθεια. Όταν κάτι το δέχεσαι ως αλήθεια και μετά είναι ψέμα, σε έχει πείσει και σε έχει κοροϊδέψει. Όταν κάτι είναι αληθινό, μένει και αύριο αλήθεια, δεν χάνεται η αλήθεια. Η αλήθεια είναι διαχρονική και έχει δύναμη. Την αλήθεια τη στηρίζει ο Θεός. Όταν μια αλήθεια τη δεχτούμε τώρα και μετά χαθεί, δεν είναι αλήθεια. Έχει μέσα μια πειθό έχει. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι γοητεύονται από το πνεύμα του πείθωνα. Τι ωραία λόγια. Τι ωραία πράγματα. Αλλά σε πείθει, αλλά δεν είναι αληθινό όμως. Γι' αυτό σήμερα οι μάζες πλανούνται και καθοδηγούνται λάθος. Από ψεύτικο λόγο. Γι' αυτό εμείς καλούμαστε να διακρίνουμε τα πνεύματα με την εσωτερική μαρτυρία του Θεού. Γιατί ο Θεός θα πει όχι εκεί, μην πας εκεί. Ο Θεός θα πει πήγαινε εκεί. Ο Θεός θα πει stop. Ο Θεός θα πει ανοίγω. Η οδηγία του Θεού αυτό έχει μέσα. Υπάρχει το ναι και το όχι του Θεού. Δεν είναι πάντα ναι του Θεού για όλα. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει τεράστια πλάνη και οι άνθρωποι πλανούνται. Γι' αυτό λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο ότι στους τελευταίους χρόνους οι άνθρωποι θα αποστραφούν την αλήθεια και θα είναι γόητες, θα γοητεύονται. Τι σημαίνει θα, γοητεία σημαίνει τις αισθήσεις. Θα ακούνε πράγματα που καλλιεργούν αισθήσεις, όχι η αλήθεια μας. Δημιουργούν μια εσωτερική ευχαρίστη αίσθηση, αλλά δεν είναι αλήθεια. Είναι το πνεύμα της γοητείας. Και ο Παύλος άκουγε αυτά τα ωραία λόγια, αλλά μέσα του δεν αναπαυόταν. Και λέει πνεύμα πονηρό, πνεύμα ακάθαρτο, στο όνομα του Ιησού να φύγεις. Και ξαφνικά έφυγε το μαντικό πνεύμα από αυτή τη γυναίκα και ελευθερώθηκε αυτή τη γυναίκα. Γιατί κάποιοι λέει βγάζανε χρήματα από αυτή τη γυναίκα. Γι' αυτό σήμερα χιλιάδες άνθρωποι πάνε στα medium να τους πούνε πράγματα για τη ζωή τους και κάποιοι βγάζουν χρήματα, βγάζουν. Γι' αυτό ο λόγος του Κυρίου μας διδάσκει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την αλήθεια στη ζωή μας, όχι το ψέμα. Γι' αυτό πριν κάνουμε οτιδήποτε να προσευχόμαστε στην καρδιά μας για να μας οδηγεί ο Κύριος δυνατά, όμορφα και ευλογημένα κατά πάντα στη ζωή μας. Για να στο 28. Όμως ο Παύλος έκραξε με δυνατή φωνή λέγοντας «Μην πράξεις τίποτα κακό στον εαυτό σου, παιδί, όλοι είμαστε εδώ». Και τι λέει ο Παύλος στον δεσμοφύλακα, «Μην κάνεις κάτι κακό στον εαυτό σου». Ο Θεός δεν επιθυμεί τίποτα κακό προς τον άνθρωπο, τίποτα κακό. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και είναι απείραστος κακό. Ο άνθρωπος πειράζεται από την αμαρτία και από την πλάνη στη ζωή του. Λέει «Μην πειράξεις τον εαυτό σου». Ο Θεός είναι καλός. Αλληλούια. Και εκεί που ήταν έτοιμος αυτός να αυτοκτονήσει, να καταστρέψει τον εαυτό του, του λέει ο Παύλος του δίνει ελπίδα. Μην καταστρέψει τον εαυτό σου. Ο Θεός είναι εδώ. Κανένας δεν έφυγε. Όλοι εδώ είμαστε. Αλληλούια. Όλοι εδώ είμαστε. Στο 29. Και ζητώντας φώτα, πήδηξε μέσα και κατατρομαγμένος, έπεσε μπροστά στον Παύλο και στον Σύνα, και βγάζοντάς τους έξω είπε «Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ». Και καθώς μπαίνει μέσα και ανάβει κάποιες λάμπες σε εποχές εκείνες, τους βλέπει ότι είναι όλοι μέσα. Και όταν τους βλέπει όλοι μέσα, ότι είναι μέσα, ησυχάζει η καρδιά του. Φεύγουν οι φόβοι. Και λέει «Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, γιατί εδώ έγινε κάτι υπερφυσικό, όλοι φυλακισμένοι μέσα». Κανένας δεν θέλει να φύγει. Αλληλούια. Όλοι αναπαύονται εκεί μέσα. Η παρουσία του Θεού έφερε ειρήνη, έφερε. Λέει, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Η σωτηρία μας είναι υπερφυσικό δώρο. Δεν πρέπει να μειώνουμε τη σωτηρία μας στη ζωή μας. Είναι τεράστιο δώρο. Δεν ήρθε από ανθρώπους η σωτηρία μας, από τον Θεό ήρθε. Η αποκάλυψη της σωτηρίας ήρθε από τον Θεό στη ζωή μας. Τεράστιο δώρο. Γι' αυτό λέει πρέπει να εργαζόμαστε ημέρα και νύχτα τη σωτηρία του Θεού στην καρδιά μας. Αλληλούια! Τι να κάνουμε, να εργαζόμαστε τη σωτηρία του Θεού στην καρδιά μας, να την εργαζόμαστε. Για να κρατάμε το λόγο του Θεού στην καρδιά μας μέσα, το έργο του.
γιατί ο Θεός θα μας στηρίξει ο Κύριος. Στο 31 και εκείνοι του είπαν πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Όταν ένας πιστεύει στον Χριστό παίρνει η επαγγελία όλη η οικογένεια. Αλλά για να δούμε αυτό να γίνεται φανερό στην οικογένειά μας πρέπει να το πιστεύουμε, πρέπει να μένουμε σε αυτό και να το δουλεύουμε. Είναι υπόσχεση. Αφού το είπε ο Θεός έτσι είναι. Γι' αυτό όταν ο Θεός λέει, είπε στον Νόε, επειδή σε δα εσένα πιστό, ας μπει και όλη η οικογένειά σου μες στην κοιβώτα. Δεν είπε στον Νόε, είδα πιστή την οικογένειά σου, είδα εσένα πιστό. Και το Άγιο Πνεύμα του έβαλε όλους μέσα στην κοιβώτα του σαν. Δεν λέει θα δω πιστή την οικογένειά σου, εσένα θα δω πιστό. Και θα βάλω την οικογένειά σου μέσα στην κοιβωτό. Γιατί εγώ έχω την εξουσία να λύνω δεσμάχη. Τι έχει εξουσία ο Θεός να λύνει δεσμάχη. Να κόβει τα δεσμάχη. Αλληλούια, να ελευθερώνει αυτά τα δεσμάχη. Έχει εξουσία ο Κύριος να λύνει αυτά τα δεσμάχη. Καθώς εμείς κρατάμε το λόγο του στην καρδιά μας, στην πίστη μας. Για να μπορούμε να ακολουθήσουμε το λόγο του Κυρίου κατά πάντα. Δόξα στον Κύριο. Γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται να σωθούν οι άνθρωποι. Τι να το κάνει λέει ο άνθρωπος θα κερδίσει όλο τον κόσμο και η ψυχή του σημειωθεί. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα μαζί. Αυτό που θα πάρει μαζί είναι το μέσα του. Αυτό έχει αξία, εκείνο πλούτος. Αυτή είναι η κληρονομιά ενός πατέρα και μιας μάνας, τι να αφήσουν στα παιδιά τους, την πίστη στον Χριστό να αφήσουν. Αυτή είναι η διαθήκη που μπορεί να αφήσουν οι γονείς τους στα παιδιά, την πίστη στον Χριστό. Όλα τα άλλα πράγματα έχουν πολύ λίγη αξία. Όταν αφήσουμε αυτή τη διαθήκη στον κόσμο, είναι πλούσιοι άνθρωποι. Η πίστη στον Κύριο είναι. Αλληλούια, η πίστη στον Κύριο είναι το μεγάλο κλειδί. Δόξα στον Κύριο. Και εκείνοι του είπαν πίστευε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ την οικογένειά σου και του μίλησαν το λόγο του Κύριου και σε όλους αυτούς που ήσαν μέσα στο σπίτι του και παίρνοντάς τους κατά την ώρα εκείνη της νύχτας έλουσε τις πληγές τους και βαπτίστηκε αυτός. Αμέσως αυτός και όλοι εκείνοι που ήσαν μαζί του. Και αμέσως αυτός και όλη η οικογένειά του βαπτιστήκαν στο νερό. Είναι σημαντικό πράγμα η βάπτιση στο νερό. Γιατί για να βαπτιστεί κάποιος στο νερό πρέπει να είναι σε μια ηλικία που να καταλαβαίνει τι θέλει, να θέλει συνειδητά τον Θεό στη ζωή του και το βάπτισμα στο νερό δεν έχει να κάνει με το να πάρει όνομα κάποιος άνθρωπος. Έχει να κάνει με μια υπακοή στο Λόγο του Θεού ότι όταν βαπτίζεται στο νερό πεθαίνει ως προς την παλιά αμαρτωλή φύση και όταν βγαίνει από το νερό αναστέλλεται σε μια νέα ζωή. Είναι μια υπακοή πίστη στο Λόγο του Θεού. Και αμέσως ο φύλακας και όλοι όσοι ήταν στην οικογένειά του βαπτιστήκαν. Και όταν λέει ένας άνθρωπος βαπτίζεται γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό γίνεται. Ένα παιδάκι είναι σε μια ηλικία μικρό που δεν καταλαβαίνει ακόμα τι είναι ο Θεός και τι δεν είναι. Για να βαπτιστεί κάποιος πρέπει να θέλει συνειδητά να το κάνει και να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που κάνει. Να είναι μια προσωπική υπακοή πίστης στο Θεό. Και τότε πεθαίνει ως προς τον παλιό άνθρωπο και βγαίνει μέσα από τα νερά ένας καινούριος άνθρωπος. Αλληλούια. Γίνεται ανάσταση μέσα του. Γίνεται ελευθερία στη ζωή του μέσα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος στους μαθητές πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, διδάξτε. Πρώτα λέει διδάξτε. Και μετά βαπτίστε τους ανθρώπους. Οδηγήστε τους. Πρώτα πρέπει να διδαχτούν και μετά να θέλουν να βαπτιστούν στο νερό. Αν κάποιος δεν διδαχθεί πώς θα βαπτιστεί. Δεν έχει ακόμα επίγνωση, δεν θέλει, δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που κάνει. Πρέπει να γίνει σε μια ηλικία να καταλαβαίνει ο άνθρωπος τι είναι. Και να υπάρχει η προσωπική του υπακοή επάνω στο Θεό, στο Λόγο. Και τότε βαπτιστήκαν αυτοί οι άνθρωποι και έγινε χαρά και ευλογία στην οικογένειά τους. Ο Θεός ανέτρεψε την κατάσταση αυτή και την έκανε μια χαρά και ευλογία. Γι' αυτό ο Κύριος θα ανατρέψει τα πράγματα στο λαό του στη ζωή μας
καθώς εμείς είμαστε πιστοί και αληθινοί με τον Θεό. Δύο πράγματα, πρέπει να είμαστε πιστοί και αληθινοί με τον Θεό. Αλληλούια! Η αλήθεια και η πίστη θα κάνει τον πιστό και τον αληθινό να έρθει στη ζωή μας. Πιστοί και αληθινοί να είμαστε. Γιατί η πιστότητα και η αλήθεια είναι ένα περιβάλλον ευλογίας για τον Θεό στη ζωή μας. Και ανεβάζοντάς τους στο σπίτι τους παρέδεσε τραπέζι και εφράνθηκε με ολόκληρη την οικογένειά του καθώς πίστεψε στον Θεό. Και έγινε χαρά και ευλογία σε όλη την οικογένειά του και φάγαν όλοι μαζί. Η οικογένειά του, ο Παύλος, ο Σίλας, όλοι και κάποιοι φυλακισμένοι φάγαν όλοι. Φύλακας, φυλακισμένοι όλοι φάγανε παρέα, ενότητα ήρθε, αγάπη ήρθε. Όλοι μαζί φύγαν οι έχθρες που υπήρχε οι φυλακισμένοι με το φύλακα. Γιατί συνήθως οι φυλακισμένοι με το φύλακα έχουν κόντρα. Οι φυλακισμένοι αισθάνονται ότι ο φύλακα τους κρατάει δεσμίωση. Και δεν υπάρχει ενότητα. Ήρθε ενότητα σε όλο το περιβάλλον εκείνο. Αλληλούια! Ήρθε ενότητα σε όλο το περιβάλλον. Πρέπει να εμπιστευτούμε το Θεό κόντρα στο διάβολο, κόντρα στην αμαρτία, κόντρα στο ψέμα, κρατώντας τη μαρτυρία του Θεού. Και η μαρτυρία του Θεού σου δίνει μια υπερφυσική ειρήνη και σου λέει προχώρα, ειρήνη. Μη φοβάσαι. Όταν χαθεί η μαρτυρία του Θεού, σε κυριαρχεί ο φόβος σε άλλα πράγματα μας. Η μαρτυρία του Θεού δεν κυριαρχείται, δεν εχμαλωτίζεται. Η μαρτυρία του Θεού είναι ελεύθερη και φέρνει ελευθερία. Γι' αυτό είναι μέσα μας το Άγιο Πνεύμα να περπατήσουμε κατά την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, να μπορούμε να νικήσουμε την ψεύτικη προφητεία που υπάρχει στον κόσμο σήμερα. Ζούμε στην εποχή που υπάρχει ψεύτικη προφητεία, ψεύτικη προφητεία, ψεύτικη μαντεία, ψεύτικος λόγος. Αλληλούια! Και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε τη μαρτυρία του Θεού. Δεν χρειάζεται να κοντράρουμε τους ανθρώπους, χρειάζεται να έχουμε σοφία, να κινούμαστε με σοφία και να περπατάμε στα περάσματα του Θεού. Όταν ο Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, βρεθήκαν σε ένα διέξοδο. Από πίσω τους κυνήγαγε ο Φαραώ με τις άμαξες του το στρατό και μπροστά ήταν η Ερυθρά Θάλασσα, αντίέξοδο. Και ο Θεός δημιούργησε μια έξοδο στο αντίέξοδο και περάσανε. Όταν τα πάντα είναι κλειστά υπάρχει ένα πέρασμα να περάσουμε εμείς. Είναι το πέρασμα του Θεού είναι. Πού είναι το πέρασμα? Μέσα μας είναι, το ακολουθούμε. Το καταλαβαίνουμε, το αγαπάμε, το γνωρίζουμε. Και το ακολουθούμε και περπατάμε στο πέρασμα του Κυρίου των δυνάμεων. Αλληλούια! Κρατώντας τη μαρτυρία του Θεού στη ζωή μας. Κρατώντας την οδηγία του Θεού στη ζωή μας. Κρατώντας τη σοφία του Θεού στη ζωή μας. Γιατί έχουμε να κάνουμε με πνευματικές δυνάμεις. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, δεν είναι η μάχη μας άνθρωπος με άνθρωπο. Αλλά με τα πνεύματα που είναι στα υπουράνια, τις πνευματικές δυνάμεις. Γι' αυτό λέει, για να σβήσετε τα βέλη, τα πυρωμένα του εχθρού, χρειάζεται την ασπίδα της πίστης. Τα βέλη του εχθρού σε κάνουν και πονάς και πονάω. Δεν σε κάνουν και με κάνουν να χαίρομαι. Για να σβήσουμε αυτά τα βέλη έχουμε την ασπίδα της πίστης. Αλληλούια! Έχουμε την ασπίδα της πίστης στην καρδιά μας την έχουμε. Για να μπορούμε να σβήσουμε τα βέλη από τα σπίτια μας, τη ζωή μας, τα βέλη με την ασπίδα της πίστης. Βάζοντας σε πράξη την ασπίδα της πίστης να τα λιώσουμε. Γιατί είναι βέλη πυρωμένα, σε χτυπάνε να πονέσεις. Αλληλούια! Τα βέλη του εχθρού δεν δίνουν χαρά και ελπίδα, δίνουν πόνο και απογοήτευση. Γι' αυτό καλούμαστε να ακολουθήσουμε το Λόγο του Θεού, τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, για να μπορούμε να νικήσουμε την προφητεία του ψεύδους, την προφητεία της πλάνης, κρατώντας την πίστη μας το άνοιγμα που έχει ο Θεός. Γιατί ο Θεός αγαπάει το λαό του και έχει ετοιμάσει ανοίγματα για το λαό του. Αλληλούια! Και πρέπει να επενδύσουμε στα ανοίγματα με σοφία, με οδηγία,
ακολουθώντας το λόγο του Κυρίου και την χάρη του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Γι' αυτό αν δούμε αυτή τη διαδρομή του Παύλου και του Σίλα, είναι μια ωραία διαδρομή. Πήγαν να κηρύξουν στους Φιλίππους με χαρά, ευλογία και ξαφνικά μια γυναίκα με ένα μαντικό πνεύμα τους ακολουθούσε συνέχεια. Και όλοι πίστευαν ότι αυτή η γυναίκα έχει τον Θεό μαζί της. Και έλεγε τον Παύλο καλά πράγματα. Αλλά ο Παύλος λέει ταραζότανε. Μα το πνεύμα του δεν ησύχασε. Παρόλο που αυτά που άκουγε ήταν καλά για τα αυτιά του. Αλλά δεν ησύχασε. Και μετά αποφάσισε να κάνει κάτι. Λέει πνεύμα πλάνη στο όνομα του Ιησού φύγε. Και βγήκε. Και τότε είχε ένα μαντικό πνεύμα η γυναίκα. Και τι έκανε, κορόιδευε τους ανθρώπους με τις μαντίες που έκανε, ήταν medium ήταν. Και κάποιοι έβγαζαν λεφτά από τις μαντίες. Γι' αυτό σήμερα δείτε στα κανάλια του κόσμου προβάλλονται τα medium, κάνουν διαφημίσεις. Και πληρώνουν πολλά λεφτά για να διαφημιστούν τα medium. Για να δίνουν τόσα λεφτά βγάζουν λεφτά. Γιατί οι άνθρωποι πάνε στα medium να τους πούνε για το αύριο. Και πληρώνουνε. Και τα medium τι κάνουν, παίρνουν το ψέμα και το προβάλλουν σε αλήθεια στη ζωή τους. Και τους αγγίζουν κομμάτια στη ζωή τους και τους πείθουν ότι λένε την αλήθεια. Και η πορεία δείχνει ότι δεν έχουν πει την αλήθεια η πορεία. Γιατί η πορεία είναι τελείως διαφορετική, το ψέμα τους κυριαρχεί τους ανθρώπους. Δόξα στον Κύριο. Και ο Παύλος ήταν άνθρωπος πίστης ήταν. Δεν φοβήθηκε. Παρόλο που τους χτυπήσανε, τους ραβδίσανε, τους μαστιγώσανε, τους βάλανε στη φυλακή. Στο τέλος ο Κύριος τα ανέτρεψε όλα τα πράγματα. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας έχει διωγμό, δεν περνάει εύκολα. Δεν είναι δύσκολες οι καρδιές των ανθρώπων. Ούτε χρειάζεται να τους πιέσουμε, χρειάζεται να προσευχόμαστε. Να τους πιέσει ο Θεός χρειάζεται. Αν τους πιέσει ο Θεός τα πάντα γίνονται. Αν τους πιέσουμε εμείς δεν γίνεται τίποτα. Εμείς πρέπει να πιέσουμε προς το Θεό και ο Θεός θα πιέσει τον κόσμο, τις καρδιές. Αλληλούια. Και αυτό το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε είναι να λατρεύουμε τον Θεό, να δοξολογούμε τον Θεό, να ψάλλουμε τον Θεό και να ομολογούμε την αλήθεια του Θεού στην πίστη μας. Γι' αυτό στην προσευχή λέει κάποιος τι να πω στην προσευχή, είπα πέντε λόγια μετά δεν έχω τι να πω. Στην προσευχή λέμε τα λόγια του Θεού λέμε. Λέμε τι είναι ο Θεός. Παίρνουμε το λόγο του και το λέμε στην προσευχή. Τι είναι εσύ είσαι το Α, εσύ είσαι το Ω, εσύ ελευθερώνεις, εσύ είσαι ο Πατέρας, εσύ είσαι ο Παντοκράτορας, εσύ είσαι ο Φίλα. Αυτά λέμε στην προσευχή. Λέμε ότι είναι ο Θεός στην προσευχή. Και αυτά που λέμε τα ακούμε και μπαίνουν στην καρδιά μας, στην πίστη μας μέσα. Στην ουσία όταν προσευχόμαστε σπέρνουμε στο χωράφι μας που είναι μέσα. Τι σπέρνουμε, τον καλό σπόρο του Θεού σπέρνουμε. Και τότε φυτεύεται ο σπόρος του Θεού στο χωράφι μας και ένα χωράφι όταν έχει καλή γη και καλό σπόρο φέρνει καρπό φέρνει. Αλληλούια, τι κάνει το χωράφι, φέρνει καρπό. Γιατί το σπέρνεις. Και ο Θεός θα το ποτίσει, θα το αυξήσει αυτό. Κτίζοντας την καρδιά μας το υπέροχο όνομα του Ιησού, γι' αυτό στις εποχές που είναι μπροστά θα υπάρχει έντονο το στοιχείο του φόβου. Τεράστιο το στοιχείο του φόβου. Γιατί μέσα από το φόβο θα περάσει το πνεύμα της πλάνης, όλη την πλάνη και όλα τα διατάγματά του. Εμείς δεν χρειάζεται να κοντράρουμε, χρειάζεται να έχουμε σοφία. Και να πηγαίνουμε κατά την οδηγία του Θεού, κατά τη μαρτυρία του Θεού. Αλληλούια. Γι' αυτό είχα πάει προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα στο ΙΚΑ και ξαφνικά σε ένα δευτερόλεπτο άνοιξαν οι πόρτες εκεί και κανένας δεν έμπαινε μέσα. Μπήκαμε μέσα να κάνουμε δουλειά. Την πιο από τον προηγούμενο μήνα είχα πάει και όλο κόντρες έβρισκα. Δεν μπορούσα να πείσω τίποτα μέσα. Και αυτό που κατάλαβα είναι κάτι, όταν πας κατά την μαρτυρία του Θεού ανοίγουν οι δρόμοι αμέσως. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε κάπου αν δεν ανοίξει ο δρόμος από τον Θεό. Μόλις ανοίξει ανοίγουμε και εμείς μπαίνουμε. Τότε ανοίγουν όλα. Αν προσπαθούμε να τα πιέσουμε για να ανοίξουμε δεν ανοίγουν. Θα βρούμε εμπόδια θα πάμε. Πρέπει να περιμένουμε τον Θεό να τα ανοίγει όλα.
Και αυτή είναι η σοφία, να τα ανοίγει ο Θεός όλα. Και τότε όλοι θα πάθουν αορασία. Πάθουν αορασία. Όταν ο Πέτρος βγήκε από τη φυλακή, οι δεσμοφύλακες πάθαν αορασία. Δεν είδαν ούτε τον Πέτρο ούτε τον Άγγελο όταν βγήκαν από τη φυλακή μέσα. Πάθαν αορασία, βλέπαν άλλα πράγματα. Επομένως ο Κύριος είναι αυτός που οδηγεί τα πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο, ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού. Ας επενδύσουμε στο Λόγο του Θεού και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Ο Θεός θα μας κατευθύνει να περπατήσουμε όμορφα, καλά και ευλογημένα στη σοφία του Κυρίου και στην χάρη του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Ας ετοιμαστούμε λιγάκι να ψάνουμε έτσι λίγο στον Κύριο και να προσευχηθούμε και να προετοιμάσουμε τις καρδιές μας όπως τις προετοίμασε ο Παύλος στη Σίλας. Τοξάζοντας τον Κύριο, υμνώντας τον Κύριο, ευχαριστώντας τον Κύριο και τι θα έλεγε ο Παύλος στη Σίλας. Κύριε, εσύ είσαι ο ελευθερωτής του λαού σου, αυτό θα λέγαμε. Εσύ ελευθέρωσες το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο. Εσύ ελευθέρωσες τους τρεις πέδες του Δανιήλ. Το λάκκο των Λεόντων, από το καμίνι της φωτιάς. Εσείς αυτά λέγαν στον Θεό. Και του Θεού του αρέσουν αυτά. Του Θεού του αρέσουν όταν του λέμε τα λόγια του. Αυτά του αρέσουν του Θεού. Αν πει κάποιος τι του αρέσει το Θεό, τα λόγια του του αρέσουν. Όταν του λέμε αυτά που λέει ο Θεός, του αρέσει το Θεό αυτό. Και τότε έγινε η πίστη τους δυνατή και κατέβηκε ο Θεός. Και όταν κατέβηκε ο Θεός ήρθε περιβάλλον ειρήνης, αγάπης, συμφιλίωσης, ευλογίας και χάρης και καρποφορίας. Αλληλούια! Πώς νικάμε τον διάβολο όταν λατρεύουμε τον Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό και κρατάμε την αλήθεια. Έτσι νικάμε. Δεν παίζουμε μπουνιές με τον κόσμο, δεν τσακωνόμαστε με τον κόσμο. Δεν κοντράρουμε τον κόσμο, δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Με τον κόσμο πρέπει να έχουμε σοφία, αυτό που κοντράρουμε είναι το κακό. Με την προσευχή το κοντράρουμε. Όταν τσακωνόμαστε με τον κόσμο δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Δεν το στηρίζει ο Θεός αυτό το πράγμα. Τους ανθρώπους πρέπει να τους αγαπάμε και πρέπει να αποφεύγουμε τις παγίδες που προσπαθεί να σε βάλει μια κατάσταση. Αυτό που κοντράρεις είναι το κακό. Καθώς κρατάς την αλήθεια, προσεύχεσαι, αγαπάς τον Κύριο, κοντράρεις το κακό, το διώχνεις. Τον κόσμο πρέπει να τον προστατεύουμε με την ειρήνη και τη σοφία του Θεού για να μας στηρίζει ο Θεός και να μας δίνει ιδιαίτερη χάρη στην ευλογία Του και στην καρποφορία Του κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Ας κρατήσουμε τον Λόγο του Κυρίου και ας ετοιμαστούμε λιγάκι να ψάχνουμε στον Κύριο και να πάρουμε την Άγια Φωνή Του, έτσι. Για τον Λόγο του Θεού. Όταν ο Κύριος έκανε το δείπνο με τους μαθητές, το έκανε την ημέρα του Πάσχα, το έκανε. Και κάθε φορά που έχουμε Θεία Κοινωνία, έχουμε Πάσχα στη ζωή μας. Πάσχα σημαίνει έξοδο. Από τι έχουμε έξοδο, από την αμαρτία, από τις αδυναμίες, από την ασθένεια έχουμε έξοδο, γιατί 2,5 εκατομμύρια Ισραηλίτες φύγανε και θεραπευτήκαν άπατες όλοι. Παρόλο που ήταν 400 χρόνια, πρέπει να ήταν όλοι ασθενείς μέσα στην Αίγυπτο. 400 χρόνια. Ήταν δούλοι και σκλάβοι ήταν. Δεν θα πηγαίνανε στο οίκα της Αιγύπτου της εποχής εκείνης, γιατί ήταν δούλοι ήταν. Και τους θεράπευσε όλους ο Κύριος στην έξοδο. 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Επομένως υπάρχει θεραπεία στη Θεία Κοινωνία. Και πνευματική και σωματική και ψυχική υπάρχει. Καθώς εμείς μένουμε στην αλήθεια και στο λόγο του μένουμε. Και αυτό ο διάβολος σήμερα είναι ενάντια στη Θεία Κοινωνία. Ενάντια στις εκκλησίες είναι. Ενάντια στην πίστη είναι. Αλληλούια. Και εμείς πρέπει να κρατήσουμε την πίστη στην αλήθεια, στο λόγο του Κυρίου. Και αυτό θα έχουμε έξοδο τώρα από το παρελθόν, από κάθε αδυναμία, από κάθε ειδωλατρία, από κάθε ψέμα θα έχουμε έξοδο, καθώς θα λάβουμε από το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Για να διαβάσω κάτι. Ματθαίος 26:26. Και ενώ έτρωγαν παίρνοντας ο Ιησούς τον άρτο και αφού τον ευλόγησε έκοψε και έδινε στους μαρτές και είπε λάβετε φάγετε, αυτό είναι το σώμα.
Και παίρνοντας το ποτήρι, αφού ευχαρίστησε, έδωσε σε αυτούς λέγοντας: «Πιείτε από αυτό όλοι, επειδή αυτό είναι το αίμα μου, αυτό της καινούργιας διαθήκης που χύνεται χάρη πολλών και άφεση αμαρτιών. Και σας λέω ότι δεν θα πιω στο εξής από τούτο το γέννημα της Αβέλου, αλλά μέχρι εκείνη την ημέρα, όταν θα το πίνω καινούργιο μαζί σας στη Βασιλεία του Πατέρα». Και αφού ύμνησαν, βγήκαν έξω στο όρος του μελών. Και μετά τι κάναν, ύμνησαν το Κύριο, τον ευχαρίστησαν, τον λάτρεψαν, τον δόξασαν. Αλληλούια, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα για να προετοιμάσουμε την καρδιά μας και να πάρουμε από το Άγιο Σώμα και από το Άγιο Αίμα του. Για να πούμε μαζί την προσευχή αυτή, να πούμε Πατέρα Άγιε, ευλόγησε αυτή την ώρα. Ευλόγησε αυτή την ώρα. Τον Άρτο και τον Ίνο. Τον Άρτο και τον Ίνο. Σε σώμα και αίμα Χριστού, Κύριε. Σε σώμα και αίμα Χριστού. Καταδικάζουμε κάθε αμαρτία. Καταδικάζουμε κάθε αμαρτία. Κάθε ανομία, Κύριε. Κάθε ανομία, Κύριε. Κάθε ασθένεια, Κύριε. Κάθε ασθένεια, Κύριε. Και ζητάμε χάρη, Κύριε. Και ζητάμε χάρη, Κύριε. Αφαίρεσαι από μέσα μας, Κύριε. Αφαίρεσαι από μέσα μας. Ό,τι δεν είναι δικό σου, Κύριε. Ό,τι δεν είναι δικό σου. Και δημιούργησε χώρο στην καρδιά μας, Κύριε. Και δημιούργησε χώρο στην καρδιά μας. Για να εργάζεσαι εσύ ο Κύριος. Για να εργάζεσαι εσύ ο Κύριος. Ολοκληρωτικά στη ζωή μας. Ολοκληρωτικά στη ζωή μας. Σε αγαπάμε, Κύριε. Σε αγαπάμε, Κύριε. Αγίασέ μας, Κύριε. Αγίασέ μας. Καθάρισέ μας. Καθάρισέ μας. Και ύψωσέ μας, Κύριε. Και ύψωσέ μας. Μέσα στη δικιά σου χάρη, Κύριε. Μέσα στη δικιά σου χάρη. Πάτερ ημών. Πάτερ ημών. Ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των ελιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφίαμε της ωφελέτας ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού, ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες. Αμήν. Στην παρουσία σου υπάρχει χαρά, πλήρης χαρά, πλήρης χαρά. Στην παρουσία σου όλα αλλάζουν, γεμίσω με νέα ζωή. Εσύ είσαι κοντά μου, δεν θα κλονιστώ. Στα χέρια σου τη ζωή μου αφήνω, όπως σε αγαπώ. Στα χέρια σου τη ζωή μου αφήνω, όπως σε αγαπώ. Στην παρουσία σου υπάρχει χαρά, πλήρης χαρά, πλήρης χαρά. Στην παρουσία σου όλα αλλάζουν, γεμίζουν με νέα ζωή. Εσύ είσαι κοντά μου, στα χέρια σου τη ζωή μου αφήνω, όπως σε αγαπώ. Στα χέρια σου τη ζωή μου αφήνω, όπως σε αγαπώ. Αμήν, Πατέρα ουράνιε, στεκόμαστε με πίστη, Κύριε, για να λάβουμε από το Άγιο Σώμα σου, Κύριε. Αγίασέ μας, καθάρισέ μας, Κύριε. Το σώμα σου να γίνει ευλογία και θεραπεία στη ζωή μας, Κύριε. Το σώμα σου να γίνει ελευθερία και νίκη στη ζωή μας. Αγίασέ μας, Κύριε. Ο λόγος σου λέει ότι με τις πληγές σου εμείς θεραπευθήκαμε και ιαθήκαμε, Κύριε. Πιστεύουμε στη θυσία σου και ζητάμε χάρη. Όλοι να λάβουμε από το Άγιο Σώμα του Κύριου μας. Αμήν.
Αλληλούια, τι ομορφιά είναι να παίρνουμε το σώμα του Κυρίου μέσα μας. Ομορφώνεται ο Χριστός μέσα μας. Αλληλούια, Κύριε. Μαγιάζει ο Χριστός τον εαυτό του μέσα μας και να δημιουργεί ένα χώρο στην καρδιά μας και να κατοικεί εκείνος. Αλληλούια, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Δόξα στον Κύριο. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το Άγιο αίμα σου, Κύριε. Αγίασέ μας και καθάρισέ μας, Κύριε. Το αίμα σου έχει δύναμη, το αίμα σου έχει ελευθερία. Το αίμα σου έχει ζωή, το αίμα σου έχει καρποφορία, Κύριε. Σε δοξάσουμε επανάκαθε, Κύριε. Σε δοξάσουμε παντοδύναμη, Κύριε. Το αίμα σου μας καθαρίσει και μας αγιάσει, Κύριε. Ας λάβουμε όλοι από το Άγιο και το πολύτιμο αίμα του Κυρίου μας, Κύριε. Που έχει δύναμη και έχει ελευθερία, μας καθαρίσει από το κάθε τι. Στο παντοδύναμο όνομα.